Λοιπόν, σε αυτό το βιντεάκι θα μιλήσουμε για τις ακραίες τιμές του snubbering. Ξέρω πώς να το πούμε στα ελληνικά, snub. Στις οδηγίες μέσα αναφέρεται ότι ουσιαστικά το κυκλωματάκι πετυχαίνει την ιδανική τιμή με το ζήτα, αυτό που λέμε το ένα, ίσον με ένα. Αλλά ουσιαστικά κοδονισμό έχουμε σε δύο ακραίες τιμές της αντίστασης. Τις οποίες βέβαια θα πρέπει να αποφεύγουμε. Για να το δούμε λιγάκι απλοϊκά για να το καταλάβουμε. Να πω ότι έχουμε συνδέσει αυτή τη στιγμή, όπως είχαμε κάνει και την άλλη φορά, ένα όργανο μέτρησης αντίστασης. Αυτή τη στιγμή δείχνει ότι η τιμή της αντίστασης είναι στα 201 ohm και όπως βλέπουμε στο παγμογράφο, αν το κρατήσουμε εδώ σταθερό, υπάρχει κοδονισμός. Δεν είναι βέβαια πολύ μεγάλος, εάν αφαιρέσουμε τελώς την αντίσταση, ο κοδονισμός είναι ο κανονικός που λαμβάνουμε από το δευτερεύον, χωρίς καμία τροποποίηση με snap. Λοιπόν, καθώς αρχίζουμε και κατεβάζουμε την τιμή της αντίστασης, μισό λεπτό να βάλω το κατσαβιδάκι να κάνει τη δουλειά. Τώρα εδώ βέβαια σας κόβω λίγο την εικόνα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, καθώς αρχίζουμε και κατεβάζουμε λοιπόν τις τιμές, θα δούμε ότι πετυχαίνουμε το snap. Σε πρωτύτερο βίντεο νομίζω είχαμε σταματήσει κάπου στο 38 σαν τιμή ιδέα του. Είμαστε στα 58. Ας πούμε κάπου εδώ. Τέλος πάντων, να μεγαλώσω λίγο. Έτσι πρέπει να φαίνεται. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Εάν συνεχίσουμε να κάνουμε το over snapping, όπως το λέει, δηλαδή υπερβολικό snap, σαν να λέμε στα ελληνικά, θα παρατηρήσουμε το εξής. Ενώ τα ohm κατεβαίνουν και το snap, όπως βλέπουμε στην εικόνα απέναντι, μάλλον ο κοδονισμός αρχίζει και γίνεται επίπεδος, νομίζω είχαμε δει κάπου στα 12, κάπου εκεί γινόταν παλιότερα, κάπου εκεί πες, 12, 13, 11 βλέπω. Εάν συνεχίσουμε το snub, θα δούμε ότι το κύκλο με εκτός από το επίπεδο αρχίζει πλέον και ξαναταλαντώνει, κάνει κοντονισμό. Μισό λεπτό να δείτε. Δέστε το. Το βλέπετε. Ήδη πάλι το δευτερεύον παρουσιάζει κοδονισμό. Παρόλο που η αντίσταση είχε σχεδόν στην περίπτωσή μας μηδενίσει. Αυτές είναι οι δύο ακραίες τιμές του snub. Και λέγοντας και αβαστής ότι ουσιαστικά δεν πρέπει με καμία περίπτωση να πλησιάσουμε τα άκρα. Γι' αυτό και θεωρεί ότι το Z1 για μας πάντα θα το λέω είμαστε αρχάρι, είναι ο πιο ασφαλής τρόπος για να πετύχουμε κατά κάποιο τρόπο να πλησιάσουμε το ιδεατό snub με απόσταση ασφάλειας χωρίς να πέσουμε σε τέτοια πάλι κατάσταση κοδονισμού. Με λίγα λόγια το δευτερεύον μπορεί να κάνει κοδονισμό σε δύο επίπεδα τιμής αντίστασης, είτε υψηλής, δηλαδή χωρίς, είτε πολύ χαμηλής.